Κυρίες και κύριοι, να παραμείνουμε στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Μαζί μας μέσω Skype ο κύριος Νίκος Σολακίδης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο νομό Εύρου, πρώην υποψήφιος βουλευτής στις πρόσφατες εκλογές. Κύριε Σολακίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σκέβα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Έχουμε διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, είναι αλήθεια, όχι μόνο από την ημέρα των εκλογών, αλλά και πριν από τις εκλογές. Τελικώς, κύριε Σολακίδη, το ερώτημα είναι, πριν δούμε το τι θα γίνει μετά το συνέδριο, μέχρι το συνέδριο, πώς βλέπετε εσείς να φτάνει το κόμμα? Κοιτάξτε, η ομιλία που έκανε ο Πρόεδρός μας την Πέμπτη που μας πέρασε στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο, στην ουσία καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο θα βαδίσουμε συντεταγμένα προς το συνέδριο, το οποίο τοποθετείται κάπου μετά το Πάσχα, δηλαδή το Μάιο. Ενεργοποιούνται εκ νέου τόσο η Εθνική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, όσο και η Γραμματεία του Συνεδρίου, αλλά και οι ΝΟΕΣ και οι ΔΟΕΣ σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία κατάθεσης και προτάσεων και απόψεων στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα ομάδες οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας αλλά και των κινημάτων θα προβούν στην ολοκλήρωση θέσεων, προκειμένου στο συνέδριο να παρουσιαστεί επικαιροποιημένη πλέον η πλατφόρμα των ιδεών και των απόψεων της σοσιαλδημοκρατίας που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη, ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε όλο το χρόνο προκειμένου να αξιολογηθούν και οι όποιες υποψηφιότητες. Υπάρχει μια ονοματολογία, όπως είπατε και εσείς, είναι πρόωρα ακόμη, είναι ικανά στελέχη, τα οποία βέβαια θα αξιολογηθούν στην πορεία με ένα μαζικό σαρωτικό δημοκρατικό συνέδριο, το οποίο εγγυάται ο ίδιος ο Πρόεδρος. Κύριε Τζολακίδη, τελικώς είναι θέμα Προέδρου, είναι θέμα ανανέωσης ριζικά των ιδεών από εκβάθρων, είναι θέμα συνδυασμού και των δύο? Το αν δηλαδή θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει αρκετό, ίσως και όλο, από τον κόσμο που έχασε τα τελευταία χρόνια. Κύριε Σκέβα, είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα λόγω της κρίσης και της σύγκρισης και των δύσκολων αποφάσεων τις οποίες έλαβε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα το εκλογικό για μας ήταν συντριπτικό. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες που άντεξαν στις πολιτικές ειρήνες της προεκλογικής περίοδου και στήριξαν το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη. Εξάλλου, δεν υπήρχε άλλη λύση από αυτήν η οποία προκύπτει για τη διαπραγμάτευση του χρέους και ο κύριος Τσίπρας πρόσφατα με δηλώσεις του στο Bloomberg σε αυτή τη γραμμή έρχεται. Αυτό το οποίο πρέπει να πω εγώ είναι ότι το μήνυμα των εκλογών ήταν διπλό. Ήταν μήνυμα τόσο ανανέωσης σε επίπεδο στελεχών, ριζικής ανανέωσης, όσο και σε επικαιροποίηση των ιδεών της σοσιαλδημοκρατίας και βέβαια μια προσπάθεια προκειμένου να φέρουμε ξανά κοντά μας όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το ΠΑΣΟ, είτε λόγω της αγανάκτησης και της κούρασης που επέφερε η οικονομική κρίση, είτε για το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό εναπόθεσαν τις προσδοκίες τους στις εξαγγελίες άλλων κομμάτων. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί από την κυβερνητική περίοδο της συγκυβέρνησης των δύο κομμάτων που ξεκίνησε. Το μήνυμα της κάλπης, και εδώ θα πρέπει να σταθώ λίγο, είναι και για αλλαγή γενεών μέσα στο ΠΑΣΟΚ, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, νέοι άνθρωποι, όχι μόνο στην ηλικία, νέα πρόσωπα συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, έκλεισαν τα αυτιά τους στις ειρήνες της προεκλογικής περίοδου και σε όλη αυτή τη μεταγραφολογία που έλαβε χώρα, πάλεψαν, πίστεψαν στις ιδέες του ΠΑΣΟΚ και μετήχαν σε όλη την εκλογική διαδικασία. Κύριε Τζολακίδη, να σταθούμε σε αυτό. Δεν πρέπει να απογοητευτούμε. Να σταθούμε σε αυτό. Είναι το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που αποκομίζουμε πέρα από την ΙΤΑ από αυτές τις εκλογές, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Νέοι άνθρωποι λοιπόν δείχνουν να έχουν τη διάθεση, τη θέληση και την ορμή, θα έλεγα εγώ, να μπουν στον αγώνα μπροστά και να μπουν με το ΠΑΣΟΚ. Νέοι ηλικιακά ψηφοφόροι βλέπετε να εμπιστεύονται το κόμμα ή είναι αυτός ένας πολύ μεγάλος στόχος? Γιατί προφανώς, και αυτό δείχνει και το εκλογικό αποτέλεσμα, χάθηκε ένα μεγάλο ποσοστό, όχι μόνο των ψηφοφόρων που χάθηκε, ας μην δούμε αυτό, αλλά και πολλοί νέοι άνθρωποι έλεγαν, και σας το λέω και εγώ και από τα ρεπορτάζ που βγαίναμε και κάναμε έξω, δεν θα ψηφίσω σίγουρα το ΠΑΣΟΚ. Μου θυμίζει κάτι παλιό το ΠΑΣΟΚ, μου θυμίζει την αρχή αυτής της δύσκολης εποχής. Μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταστροφή του κλίματος στους νέους? Είναι αλήθεια ότι σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας και με το γεγονός ότι υπήρχε μια έντονη, αν θέλετε, παροχολογία από την πλευρά των άλλων κομμάτων, των λεγόμενων αντιμνημονιακών σε εισαγωγικά, το πέρασμα του ΠΑΣΟΚ σε απόψεις, ιδέες και προτάσεις στις νέες ηλικίες, στους νέους ψηφοφόρους, είναι πάρα πολύ μικρό. Η προσπάθεια που θα γίνει μέσω του συνεδρίου είναι για ριζική ανανέωση, τόσο για στελεχειακό δυναμικό, πρέπει να βγουν μπροστά νέα πρόσωπα, καινούργια πρόσωπα που θα σηματοδοτήσουν το καινούργιο και θα είναι σε θέση να μιλήσουν, να έχουν ένα διάλογο με τους νέους ανθρώπους που είναι και κοντά και στερνίζονται σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματά τους και βέβαια
πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει μέσα από μια εκλογική μάχη με ένα συντριπτικό αποτέλεσμα και είναι σε μεγάλο βαθμό και διχασμένο. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τη δημιουργία κόμματος 20 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι που ακολούθησαν το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του κυρίου Παπανδρέου προφανώς και αποτελούν κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Δεν τους χαρίζουμε λοιπόν σε κανένα προσωπικό καπρίτσο και σε καμία, αν θέλετε, προσπάθεια χωρίς πολιτικό διακύβευμα. Θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας και μιλάω για τους απλούς πολίτες, για τους ψηφοφόρους, τα μέλη της παράταξης που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη όλα αυτά τα χρόνια, τα 40 χρόνια. Θεωρώ ότι το μήνυμα της κάλπης εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, την επικαιροποίηση ενός πολιτικού επικοδομήματος ιδεών και απόψεων γύρω από τη σοσιαλδημοκρατία. Το αν θα μπορέσουμε εμείς να απαντήσουμε στις αγωνίες, τους φόβους και τις προκλήσεις των νέων ανθρώπων, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς και αυτό θα πρέπει να επιτύχει το συνέδριο και με αλλαγή ηγεσίας αλλά και με αλλαγή ρόλων μέσα στο κίνημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει στο συνέδριο. Να σας ρωτήσω κλείνοντας, να μου απαντήσετε πάρα πολύ σύντομα τι περιλαμβάνει και τι προβλέπει η επόμενη μέρα για εσάς προσωπικά. Εγώ παραμένω στέλεχος του ΠΑΣΟ και θα εργαστώ ακριβώς στην κατεύθυνση της δημιουργίας απόψεων, προτάσεων και ιδεών μαζί με συμπολίτες οι οποίοι έχουν μπει στην πρώτη γραμμή. Ανήκω σε μια νέα γενιά στελεχών. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανθρώπους που στήριξαν αυτό το εγχείρημα. Θα παλέψουμε και θα εργαστούμε τόσο για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη, όσο και για να μπορέσουμε να είμαστε ξανά κοντά στον πολίτη και να έχουμε επικοινωνία η οποία έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτό δεν φταίγαμε μόνο εμείς. Έχουν μεγάλη ευθύνη και οι συγκυρίες και η οικονομική δυσπραγία που υπήρξε. Θέλω βέβαια εδώ να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από εμάς πολύ σύντομα θα διαπιστώσουν ότι ο δρόμος της ευθύνης και της λογικής και της σταθερότητας που εμείς πιστεύαμε και παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι η μοναδική λύση. Στέλνω λοιπόν ότι θα έρθουν κοντά μας. Εγώ θα εργαστώ και στον Ομό Εύρου αλλά και όπου μπορώ, όπου ταχθώ μέσα από την Οργανωτική Γραμματεία του Συνεδρίου και τη Συντονιστική Γραμματεία στην οποία είμαι μέλος, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα συνέδριο με δημοκρατικές διαδικασίες, το οποίο διασφαλίζει ο ίδιος ο πρόεδρός μας. Και εδώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, αν έχουμε χρόνο. Πολύ σύντομα μπορείτε, κύριε Τσολακίδη. Ο κ. Βενιζέλος θεωρώ ότι είναι ο πιο αδικημένος της μεταπολίτευσης, με την έννοια ότι έλαβε δύσκολες αποφάσεις και σήκωσε ένα δυσανάλογο βάρος, προκειμένου η χώρα να σταθεί όρθια. Δείχνει μεγαλοψυχία ότι θα στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια της μετάβασης στην επόμενη περίοδο, στη νέα εποχή, τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για τη Δημοκρατική Παράταξη. Κύριε Τσολακίδη, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Δείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο. Ως Λίντερ θα μετέχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στη σύμπραξη κατά της φτώχειας με ενέργειες και παροχή βοήθειας σε οικονομικά ασθενείς πολίτες. Ακόμη, βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι συνθέτει το σκηνικό του καιρού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνδέσεις και επικοινωνία με διάφορα σημεία στον Ομό Εύρου που δοκιμάζονται από τα καιρικά φαινόμενα. Μόλις επιστρέψουμε.